Γκραντ κάνει λάθος. Μαντάρ, ευνηδιασμός. Όπστ, πάει στο layup. Ποιο layup! Εκείνο ο Μάριος Γκριγκόνης! Όχι στο σπίτι μου! Όχι στο νέο ΟΑΚΑ! Δεν θα έχει φως στο ξενοδοχείο το βράδυ! Πού πας εσύ? Πάω να ανάψω τα φώτα στον Όπστ. Hello guys, Above the Rim episode 3, powered by pamestichima.gr. Είμαι μαζί με τον Θάνο Σολούκο. Καλησπέρα Ελένη, νομίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή σήμερα είναι η πρώτη σε διαβολοβδομάδα Ευρωλίγκας και έχει πάρα πολύ ψωμάκι. Και φυσικά έχω πάρει και το αίμα μου πίσω μετά το κάζο της προηγούμενης αγωνιστικής. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε αυτά. Θα τα πούμε, Θάνο. Θες, δεν θες, θα τα πούμε, ήρθε η ώρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πάτος της βαθμολογίας στο Kingbet Fantasy είναι πάρα πολύ κοντά μου. Γράφει το όνομά σου. Όχι, δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν είμαι 2303. Είσαι η Άλμπα Βερολίνου του Fantasy Challenge. Μόνο αυτό έχω να πω. Απέχω 103 θέσεις από τον πάτο. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε μετά. Ίσως όμως δεν μπορεί να πάει και καλύτερα. Όπα, πάει πολύ καλύτερα. Μπορεί να πάει πολύ καλύτερα και οι επιλογές μας αυτή τη βδομάδα είναι για ρεφάρισμα. Πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε συνοπτικά τι είδαμε την προηγούμενη αγωνιστική που και οι δύο ελληνικές ομάδες κατάφεραν να πάρουν δύο νίκες. Η μία κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού. Η άλλη κόντρα στην Ζαλγκύρης του Αδειρήνης και Φιλίας με έναν Ολυμπιακό που προβλημάτισε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε να το πάρουμε χρονικά τα πράγματα και να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Καλά, καταρχάς καταπληκτικό το νέο γήπεδο. Κοίταξε, είναι στολίδι. Ακόμα θα έχουμε κάποιες αναταράξεις εννοώντας ότι δεν είμαστε ακόμη στο 100% αναφορικά με το ΆΚΑ. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στη διεξαγωγή και με τους φιλάθλους, αλλά και με τους δημοσιογράφους. Ακόμα ψαχνόμαστε, είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό είναι πρώτη αγωνιστική. Το ότι καταφέραν να παίξουν την πρώτη τους αγωνιστική εντός έδρας στο γήπεδο αυτό, το οποίο είχαν πάει πίσω οι εργασίες, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Από το να πάει δηλαδή να παίξει στο Μόναχο, που ήταν η άλλη επιλογή, και να έρθει ο μάτς του δευτέρου γύρου εδώ ή να παίξει το δάκρυ λιφάδας, το οποίο θα κάλυπτε κανένα, ας πούμε, εισιτήριο διαρκείας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό ότι διεξήχθη ομαλά η αναμέτρηση σε ένα στολίδι γήπεδο. Να πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος. Εντάξει, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός να επικρατήσει τον Βαβαρόν, όπως και στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα έχει κάνει το 2-2 και κόντρα στις γερμανικές ομάδες. Οπότε ήθελε πάτα για τον Γκάζι και ξέφευγε. Νομίζω ότι είχε μεγαλύτερο πρόβλημα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ παρά την Bayern ο Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί υπήρχε και μια παραπάνω χαλάρωση στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω από τη μία ο Ματίας Λεσόρ, από την άλλη ο Κέντρικ Ναν ήταν αρκετοί για να. Βασικά ήταν καταπληκτικός και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, αξίζει να το πούμε. Απίστευτος. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά νομίζω είναι το καλύτερο τεσάρι της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή. Αμυντικά ήταν και από πέρσι. Θα προσθέσω εγώ. Φέτος όμως το επιθετικό σκέλος έχει μπει και αυτό στο παικτικό του στυλ και νομίζω ότι είναι αυτό που δίνει στον Παναθηναϊκό μια άλλη διάσταση. Ο Ναν δεν βλέπει κανέναν. Τα έχουμε ξαναπεί. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Ναι, είναι απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα παραπάνω ανάλυση. Δεν βλέπει κανέναν ο Κέντρικ Ναν. Και από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι κάτι που έχει πει σε μια προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω την προηγούμενη. Να πάτε να τη δείτε. Εννοείται. Hashtag above the rim. Ναι, hashtag above the rim. Πάντα. Μας βρίσκεται στα social media με το hashtag. Αυτό που έχει πει Ελένη και με βρίσκει εντελώς σύμφωνο για αυτό το match. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει ένα αίσθημα ανωτερότητας. Ότι δηλαδή. Παίζει με τον αέρα του πρωταθλητή. Ακριβώς. Παίζει με τον αέρα του πρωταθλητή και ότι τη στιγμή που λες ότι η Bayern έχει το momentum, ξαφνικά το αντιστρέφει αμέσως. Δηλαδή έχει μειώσει στους 6 πόντους, νομίζω. Ναι, νομίζω μέχρι τους 6 αυτή τη στιγμή. 66-60 σε κάποια φάση του αγώνα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, γιατί είχα και μετάδοση εκείνη την ώρα. Νομίζω 66-60 το έχει φτάσει το παιχνίδι. Και πραγματικά εκείνη την ώρα που λες ότι. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, εξαφανίζεται. Τρελαίνομαι με Ματίας Λεσόρ, που μόλις τον τσιγκλήσει ο αντίπαλος σέντερ της οποιαδήποτε ομάδας, παίζει με έναν αέρα, είμαι ο καλύτερος σέντερ της Ευρωλίγκας. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κοντράρει τον Ματίας Λεσόρ, έτσι και μπει στο beast mode. Ναι, και λέγαμε πώς θα επαναλάβει την περσινή χρονιά ο Ματίας Λεσόρ, και αν μπορεί να το ξανακάνει αυτό. Ένα που. Ναι, τελικά μπορεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγα, μιλάμε για dominant κυρίαρχους ψηλούς, είναι νούμερο ένα στη λίστα. Το έχει πιάσει από εκεί που το άφησε. Ναι, το έχει πιάσει από εκεί που το άφησε και ουσιαστικά πηγαίνει non-stop, γιατί υπήρχε και εθνική Γαλλίας. Ολυμπιακός, λίγο πιο δύσκολα,
Ολυμπιακός πιο δύσκολο. Εντάξει, βασίστηκε σε αυτό το 25-8 που ήταν περίπου στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Πιστεύεις επαναπαύτηκε? Κοίτα, υπήρξε μια χαλάρωση. Ήταν εξαιρετικά άστοχη η Ζάλγκηρης. Αξίζει να το πούμε αυτό. Και ο Ολυμπιακός. Και οι δύο ομάδες. Και ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός από αυτό το παιχνίδι, ήταν αυτά τα 6,5 ποιοτικά λεπτά με τον Μουσταφά Φάλ μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια δεύτερη δημιουργία. Ακριβώς. Είδαμε έναν εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό και είναι και αυτό που θα παρουσιάσει στο τέλος της χρονιάς ο Ολυμπιακός όταν θα είναι πλήρης. Γιατί αυτή τη στιγμή τον κρίνουμε χωρίς να έχουν επιστρέψει οι δύο γιγαντές του. Ναι, είναι άλλο το μπάσκετ που παίζει με το Φάλ μέσα ο Ολυμπιακός και ειδικά από τη στιγμή που ο Ράιτ μέχρι στιγμής δεν είναι. Σε αυτό το μάτς δηλαδή δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Με τη Φενέρ ήταν φιλότιμος ο Ράιτ. Πολύ καλύτερο. Προσπαθεί, δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, όχι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει την elite ποιότητα που έχει ο Μουσταφά Φάλ, που είναι ένας από τους καλύτερους φίλους στην Ευρωλίγκα. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον οποίο επίσης περιμένει ο Ολυμπιακός, και να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος αυτή τη βδομάδα ο Μιλουτίνοφ. Δεν νομίζω, αλλά θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τον Ολυμπιακό είναι ότι υπήρχε πρέπει στο παιχνίδι με τη Ζάλγκηρης. Δηλαδή. Ήταν το πρώτο εντός έδρας. Ακριβώς. Είχε προηγηθεί ήττα από την Φενέρ, είναι λογικό. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού όλοι να θέλουν να έρθει η πρώτη νίκη και κόντρα σε μια ομάδα που προφανώς δεν είναι και από τα μεγαθύρια της φετινής σεζόν. Σε είναι μια επικίνδυνη περίπτωση. Ομάδα, ειδικά αλλά όχι μακριά από το Κάουνας. Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει πρέπει σε αυτό το παιχνίδι, στην Αμερική λένε, υπάρχει μια έκφραση που λένε ugly but a win. Ναι. Δηλαδή, άσχημη σε μια ελεύθερη μετάφραση. Αλλά νίκη. Μα αυτό είναι που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει όλες τις ομάδες, όχι μόνο τις ελληνικές, πόσο μάλλον τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει βρει ακριβώς το πώς θα κινηθεί την υπόλοιπη σεζόν. Βέβαια, νομίζω ότι είδαμε πιο ορθολογικά σχήματα αυτή τη φορά. Δηλαδή, νομίζω ότι σιγά-σιγά ο Γιώργος Μπαρτζόκας καταλήγει στην αρχή του πεντάδα. Και να βάλω στα θετικά τον Εβάν Φουρνιέ. Πολύ καλύτερος. Θα τα πούμε όμως και μετά για τον Εβάν Φουρνιέ. Έχουμε κι άλλη μία ομάδα, την οποία αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, η οποία επίσης κέρδισε με αυτόν τον Άγγλι τρόπο, να το πούμε έτσι. Το Μιλάνο. Ναι. Έτσι, μια ομάδα που κέρδισε την Παρί. Παραλίγο να πιάσω το bomb of the game day της προηγούμενης αγωνιστικής. Ήσουνα πάρα πολύ κοντά, ο κύριος Σόρτς ήταν καταπληκτικός. Με πλήγωσε όμως στο φινάλε, αλλά ο Σίλτς. Αλλά στο τέλος, ναι, Σέιβιον Σίλτς με τεράστια σουτ. Εντάξει, ήσουνα κοντά, στο δίνω, το Μιλάνο δεν παίζει τίποτα στην επίθεσή του. Είναι πραγματικά. Αυτό που βλέπω εγώ, επειδή κάθισα και είδα όλο το παιχνίδι ξανά, ένα-ένας-ένας, ένα μόνιμο, να το πω έτσι, post-up συγκεκριμένων παικτών για να βρούμε το mismatch, καμία ιδέα στην επίθεση να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να φτιάξουμε κάτι. Φυσικά, ελαφρυντικό ότι δεν έχει το βασικό center, Josh Nimbo. Ναι, έτορε Μεσίνα, ένα μπάσκετ άλλης εποχής, εγώ το έχω πει από την αρχή, θα είναι και φέτος η απογοήτευση της σεζόν. Εγώ τους έχω δώσει έκπληξη, αλλά έτσι όπως πάει. Ναι. Φέρτε μου ένα κουβά να τρέχουμε. Έρχεται τώρα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι άλλη μία ugly but the win που είπε εσύ νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει τα πάτηματά του. Θα είναι λίγο καλύτερος, θεωρώ. Ναι, δεν μπορεί να είναι χειρότερος. Σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει νίκες και κερδίζει χρόνο αυτό, παράλληλα. Αυτό θέλει. Και πάλι υπάρχει, είναι ένα μάτς το οποίο είναι, πρέπει να το πάρει, έτσι. Ναι, πάλι. Έχει και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρέπει και αυτό το παιχνίδι. Στο 1-1 και δύο ομάδες. Έχει και τον Μουσταφά Φάλ, οπότε είναι ένα συν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Με κάποιες προπονήσεις στα πόδια του, γιατί στο προηγούμενο μάτς μπήκε με μια προπόνηση. Ναι, και αυτό επειδή φορτώθηκαν με φάουλοι οι δύο ψηλοί του, ο Ράιτ και ο Πετρούσεφ. Ακριβώς. Ήταν δηλαδή μια επιτακτική ανάγκη, κανονικά δεν θα είχε αγωνιστεί καν ο Μουσταφά Φάλ σε αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός, Παρί, στο Παρίσι, εκεί που το 1996 κατακτά την πρώτη του κούπα, έτσι, Παναθηναϊκός. Πάει για το 3-0. Δεν νομίζω ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα η Παρί. Έχει παγίδες αυτό το παιχνίδι. Συνήθως ένας αντίπαλος που είναι και σε πιο χαμηλό επίπεδο, έχει πιο χαμηλό ρυθμό, υπάρχει αυτή η κακή συνήθεια να σε τραβάει προς τα κάτω. Πρέπει να παίξει πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Θα αλλά πω κάτι εγώ. Ο Παναθηναϊκός, αν παίξει όπως έπαιξε στο Βερολίνο, θα χάσει το Παρίσι. Θα συμφωνήσω. Θα πρέπει να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν με την Άλμπα. Θα πρέπει να πιάσει στάνταρ απόδοσης με λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτά που έπιασε δηλαδή με την Bayern, η Παρί έχει παλέψει και τα δύο μάτς που έχει χάσει. Παρά λίγο να κερδίσει την Αρμάνι και τον Ερυθρό Αστέρα. Ακριβώς. Έχει παλέψει και τα δύο μάτς, είναι μια καλή ομάδα και το πιο βασικό με την Παρί είναι ότι έχει κρατήσει τον κορμό της περσινής ομάδας, το οποίο την καθιστά πιο έτοιμη με τον Παναθηναϊκό αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Και για μένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η παρουσία του Diego Splitter στον πάγκο. Άλλες ιδέες, άλλο μπάσκετ, λίγο πιο σύγχρονο να το πω έτσι. Ναι. Νομίζω ότι. Δηλαδή, Παρί Αρμάνι είναι δύο παράλληλες ευθείες, δεν τέμνονται ποτέ. Ναι, εντάξει. Θεωρώ και πάλι ότι η κλάση κάποιων πολύ σπουδαίων παικτών που έχει Αρμάνι της δίνει την νίκη. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Ναι, θα συμφωνήσω. Και τώρα πάμε να δούμε Hot Players Picks. Ήρθε η ώρα, πάμε. Και θέλω να σου πω, Θάνο, πριν περάσουμε στα Hot Player Picks, ότι με το νέο ανανεωμένο πάμε στοίχημα.gr το παιχνίδι σου γίνεται πιο γρήγορο και πιο προσωποποιημένο από ποτέ. Βέβαια, το δικό μας παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν έχει πάει καθόλου καλά. Πηγαίνει προς τα κάτω. Οπότε ελπίζω των φίλων το παιχνίδι να πηγαίνει καλύτερα. Πάντα στο πάμε στοίχημα.gr εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πήγαμε καλά στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό πήγαμε καλά. Στον Παναθηναϊκό νομίζω τα πιάσαμε όλα. Σε κέρδισα. Να πιάσουμε κι εμείς κάτι, γιατί στο φάντασι μας έχει πάει η Ελένη. Όλα τα υπόλοιπα τα πιάσαμε όμως. Ναι, όλα, όλα. Στον Ολυμπιακό βέβαια, Moses Wright, κόπηκε και ριλ. Γράψτε το στο ριλάκι. Είστε άσχετοι, δεν ξέρετε τον μπάσκετ κτλ. Φύγαμε. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη φορά πιστεύω ότι επειδή η Αρμάνι δεν έχει την καλύτερη άμυνα, ακόμη και double team να είναι πάνω στον Σάς, αυτός θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Έχει αργήσει κιόλας, γιατί μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει τρόπο να αντιμετωπίζει τις άμυνες που γίνονται πάνω στον Σάσα. Αυτή τη φορά νομίζω ότι θα πάει πάνω από τους 18 πόντους. Ωραία. Εγώ δεν θα πάω στον Σάσα Βεζένκοφ. Δεν θα πω ότι δεν θα το κάνει ο Σάσα. Πιστεύω θα το κάνει το over που δίνεις. Αλλά θεωρώ. Πάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Ναι, θα πάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Πριν πάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν γίνεται να μην τσακωνόμαστε, Θάνο. Ναι, θέλω να σου πω με σιγουριά ότι όντως η άμυνα της Αρμάνι δεν είναι τόσο καλή, αλλά δεν είναι τόσο καλή στο 4. Ναι. Γιατί πλέον χωρίς τον Νίμπο, ο Μεσίνα αναγκάζεται να βάλει και το Λεντέι στο 5 πολλές φορές. Γιατί ο Μακόρμακ δεν του έχει βγει ακόμα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Μύρο στο 4 ξέρουμε ότι έχει παθογένειες αμυντικά, εννοώντας ότι. Περνάνε τα χρόνια, δεν μπορεί να ακολουθήσει τα πόδια πιο γρήγορου παίκτη. Ο Σάσα είναι πιο γρήγορο. Το λέει η ψυχούλα του ακόμα, βέβαια. Επιθετικά. Ναι. Επιθετικά, εντάξει. Ταλέντο είναι απίστευτο που έχει ο Νικόλα Μύρωτιτς. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Να δώσω εγώ τώρα κι άλλο ένα από Αρμάνι να πω ότι ο Νικόλα Μύρωτιτς, σου είπα και προηγουμένως, το λέει η ψυχούλα του. Θα πάει πάνω από τους 15 πόντους. Έχεις αποφασίσει να παίξουμε τα τεσσάρια μόνο εσύ. Ναι, είναι. Μ' αρέσουν τα τεσσάρια, εσύ. Τι να κάνω. Ναι. Θέλει forward η Ελένη. Τα forward να στείλω την DM κτλ. Λοιπόν, όχι. Πέρα από την πλάκα τώρα, Ελένη, νομίζω ότι ο Μύρωτιτς είναι μια safe επιλογή, αλλά. Είμαι σίγουρη. Αλλά πάντα υπάρχει αλλά σε αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω μαζί. Ο τύπος που κλείνει το μάτς με την Παρί είναι ο Savion Shields, είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και για μένα είναι πιο εύκολο για τον Shields να φτιάξει το δικό του shoot από ότι ο Μύρωτιτς. Ο Μύρωτιτς αυτή τη στιγμή παίζει σε ένα οικοσύστημα το οποίο το γνωρίζει, αλλά έχει πολύ λίγους τρόπους να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Αυτά έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα και για τον Ταμίρ Μπλατ και όποιος τον άκουσε είδαμε που κατέληξε στο fantasy. Ωραία, ωραία. πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε, εγώ θα δώσω το 15 συν του Shields σε πόντους και όχι το 15 συν του Mirotic. Θα κρατήσουμε και το Mirotic και την άλλη εβδομάδα, να πούμε. Για να δούμε ποιος θα είχε δίκιο. Αν τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θυμάσαι Νέιπι, ρε. Θυμάμαι, δυστυχώς. Εντάξει, ωραία. Μην ξεχνάς. Πάμε και Παρίσι. Πάμε Παρίσι. Πάμε Παρίσι. Τι επιλογές έχουμε. Πολύ ωραία. Η πόλη του έρωτα. Η πόλη του φωτός. Άσε με τώρα, η πόλη του έρωτα λέγεται. Τώρα άσε το φωτός και τα λοιπά. Η πόλη του πρώτου ευρωπαϊκού του Παναθηναϊκού. Ναι. Και τώρα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ποιος θα βγει μπροστά. Θεωρώ ότι στο παιχνίδι στο Παρίσι ο Κώστας Λούκας δεν θα παίξει τόσο πολύ. Όπως είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βασικά στη νίκη επί της Μπάγερν ήταν ο μοναδικός νομίζω που έμεινε άποντος. Και παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη. Γιατί και πλέον δεν τον δώσαμε άντερε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι το έχεις πει από την αρχή της χρονιάς για τον Σλούκα. Έχω συμφωνήσει μαζί σου και παρόλα αυτά το παραλείψαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι ένας παίκτης. Που θα βγει μπροστά πιο μετά. Ακριβώς. Που δίνει το 100% προς το τέλος της σεζόν. Θυμίζουμε τι έγινε την προηγούμενη σεζόν κτλ. Είναι τόσο έμπειρος που μπορεί να πατήσει το πόδι στον γκάζι όποτε θέλει. Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι δηλαδή, δεν έχω αγωνιστικό ρυθμό. Καληνύχτα. Θα σου βάλω 30. Οπότε θα πάω στο Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος δείχνει εξαιρετικά δείγματα. Είναι ο εγκέφαλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού, ξεκουράζει απόλυτα τον Κώστα Σλούκα όταν αυτός βρίσκεται στον πάκο. Πιστεύω πάνω από 5 ασίστ στο παιχνίδι του στο Παρίσι. Μ' αρέσει πολύ. Το τζίγκλισε και λίγο ο Αταμάν, ναι. Μετά από την νίκη μάλλον, επί του ΠΑΟΚ, αλλά σαν ήττα ήταν η εμφάνιση. Το είπε και ο ίδιος ο Αταμάν, δηλαδή δεν είπε ότι κερδίσαμε, αλλά έπρεπε να χάσουμε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν πολύ κακό παιχνίδι. Ήταν πιο δίκαιο να χάσουμε από τον ΠΑΟΚ παρά να κερδίσουμε.
Νομίζω ότι το συνηθίζει ο Αταμάν, το έχουμε ξαναδεί και με την ΕΦΕΣ, το έχουμε ξαναδεί και πέρσι. Αρέσκεται σε αυτά τα mind games, ναι, ο Αταμάν. Ο Μπράουν είναι παίκτη με προσωπικότητα, με χαρακτήρα. Το 5 συν μ' αρέσει. Αλλά επειδή στο Παρίσι υπάρχει ένα κενό στο 5, ναι, ο Ματίας Λεσόρ είναι εξίσου μια ενδεδειγμένη λύση. Δεν μ' αρέσουν οι πόντοι του γιατί είναι λίγο ψηλά τα όρια. Τα rebound όμως για μια ομάδα που είδα ότι έχει αμυντικό θέμα στο αμυντικό rebound, νομίζω ότι τα 7 συν rebound του Ματίας Λεσόρ και αυτά αποτελούν μια αξιόπιστη επιλογή. Πάλι θεωρείς ότι δηλαδή δεν θα παίξει τόσο πολύ ο Μεριούρτσεβεν? Μπορεί να παίξει, αλλά αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι ο Λεσόρ δεν μπορεί να τον βγάλει έξω. Ναι, οκ, okay, θα συμφωνήσω. MVP της προηγούμενης αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό. Είναι και το ξεκίνημά του, δεν έχει να κάνει με το MVP. Ο Αταμάν θα ήθελε να μπορεί να τον ξεκουράσει, αλλά είδαμε και με τον Μπάουκ, ας πούμε. Δεν το αφήνει και επιλογή. Ναι, παίζει απίστευτα. Δεν μπορείς να αφήσεις τον Ματίας Λεσόρ στον πάγκο. Απλά εντάξει, αν του πάει το παιχνίδι. Άμα πάει στους 15-20 πόντους, ο Γιούρτσεβεν θα είναι μέσα όλη την υπόλοιπη διάρκεια του. Ναι. Δεδομένο. Όχι ότι ο Γιούρτσεβεν δεν δίνει ποιοτικά λεπτά. Όποτε παίρνει χρόνο συμμετοχής, τον αξιοποιεί στο έπακρο. Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν έχουν μόνο τα δύο παιχνίδια αυτά αυτή την εβδομάδα. Παναθηναϊκός έχει πολύ δύσκολο ματς στη Μαδρίτη. Με μια Ρεάλ που όμως είναι εντελώς προβληματική, ναι, διαφορετική από ό,τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι την περιμέναμε. Είναι στο 1-1 μέχρι στιγμής. 1-1. Κέρδισε δύσκολα την Παρτίζαν. Έχασε το πρωτάθλημα του Μπιλμπάο πριν λίγες ώρες. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Μπάγερ. Ναι, δεν παίζει καλά. Έχει χάσει το Super Cup από τη Μάλαγα. Γενικώς είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή προβληματίζει. Hashtag, θα σου το πω τώρα, όχι above the rim. Above the rim για εσάς. Νόμιζα ότι θα πεις above the rim. Hashtag, choose Mateo out. Στο ισπανικό μαδριλένικο Twitter. Είδαμε και λίγο εκεί μια κόντρα με τον Μάριο Χεζόνια ότι κάνει εκτεταμένο rotation, δεν προλαβαίνουμε να βρούμε ρυθμό κλπ. Η ερώτησή μου είναι, η Tudis in hashtag? Δεν ξέρω. Εντάξει, ρίσκαρε. Εδώ ρισκάρεις. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα φύγει τόσο νωρίς τη σεζόν, αλλά πες το bomb of the game day. Αυτή τα είπε, δεν τα λέω. Εσύ πες το. Νίκη της Μπασκόνια, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω Πάμπλο Λάσο σε κουβάλλεις και στο φάνταση. Μονέκε. Θέλω μονέκε. Τσίμα Μονέκε, Ρογκαβόπουλο, ναι, ναι, και λοιπά. Ναι, ναι. Και δεν συμμαζεύεται. Ναι, όχι. Πέρα από την πλάκα, ο Παναθηναϊκός έχει μια χρυσή ευκαιρία. Πρέπει να κοιτάξει πρώτα το match φυσικά με την Παρή, γιατί είναι must, αλλά μετά έχει μια χρυσή ευκαιρία να κάνει το 4-0 στη διοργάνωση με ένα διπλό που πολύ λίγες ομάδες θα το πάρουν. Είχε πετύχει και πέρυσι διπλό, θυμίζουμε, στην Μαδρίτη, στην ήταν κανονική διάρκεια. Ήταν η αρχή μιας εξαιρετικής περίοδου του Παναθηναϊκού αυτού. Νομίζω αυτό το διπλό και μετά απογείωσε τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη σεζόν. Τον έκανε established το διπλό στο Μονακό και τον απογείωσε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, το διπλό στη Μαδρίτη πέρσι. Πάντως, αν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτό το παιχνίδι, με βάση τα όσα είδαμε την περσινή σεζόν, ίσως ξεκινήσει ο Αταμάν βασικό τον Ομέρ Γιούρτσεβεν για τη φθορά στα φάουλ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο Ματίας Λεσόρ καλύτερα τον Ταβάρες. Ακριβώς. Ο Ταβάρες. Βέβαια, χωρίς να ξέρουμε τι θα έχει προηγηθεί την τρίτη αγωνιστική, έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό να το πούμε, ότι όταν έχει ένα παιχνίδι μια ομάδα, μπορεί ένας παίκτης να τραυματιστεί. Να αλλάξουν τα πάντα. Ναι. Στην τακτική. Γενικώς, match-match, μέρα-μέρα το βλέπουν οι προπονητές το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά συμφωνώ ότι ο Γιούρτσεβεν μπορεί να έχει αυξημένο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ματσάρει και καλύτερα με τον Ταβάρες στα ύψη. Ναι. Πάμε και Κωνσταντινούπολη, εκεί που ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αυτός έχει χρυσή ευκαιρία. Ναι. Κόντρα σε μια ΕΦΕΣ η οποία ιτήθηκε στις λεπτομέρειες από την Φενέρ, σε μια ματσάρα, σε περιγραφή Θάνου Σολούκου. Insane Larkin κλπ. Δεν υπόθηκε ποτέ, να ξέρεις. Αποκλείεται. Δεν χρειάστηκε. Δεν μπόρεσε. Σε είχα στο μιούτ για να μην το ακούσω. Ευχαριστώ. Με είχε στο μιούτ για άλλο λόγο, όχι για να μην με ακούσει. Γιατί έβλεπα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, εντάξει. Όχι, όχι. Με είχε στο μιούτ για να μην με ακούει. Γενικά. Όχι για το Insane Larkin. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη για άλλη μια φορά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα καταφέρει να πάρει το διπλό. Είσαι πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω ότι. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Κοίταξε. Θα σου πω κάτι. Η ΕΦΕΣ, έτσι όπως την έχω δει, είναι ανέτοιμη. Ναι. Όχι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, αλλά είναι ανέτοιμη. Γιατί ο Λάρκιν δεν έχει κάνει προετοιμασία και αυτή τη στιγμή τα πατήματά του είναι πάρα πολύ ασταθείς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ελάιζα Μπράιαντ μετά το δάγκωμα στον Τάρικ Μπιμπέροβιτς. Α, φάει δύο αγωνιστικούλες. Ναι. Να μην παίξει και με τον Ολυμπιακό, να μην παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Και ο Μπιμπέροβιτς θα τιμωρηθεί. Για μένα δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
Δεν δάγκωσε κανέναν ο Μπέροβιτς. Μα... έπαιξε κάτι χαστούκια. Ο Μπράιαν λέει ότι τον τράβηξε προς τα κάτω και του χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα. Και εγώ μπορώ να βγω στο Twitter και να λέω ότι θέλω. Να λες ότι σε χτύπησα εγώ. Ναι. Αλλά θα πούμε κάτι μετά. Ότι εσύ, όποιο παίκτη είναι στο φάντασή σου. Ή θα τιμωρηθεί, ή θα. Αποβληθεί, ή θα έχει DNP. Ναι, ή θα τραυματιστεί. Ναι, οπότε, ναι, απλά πράγματα. Καλύτερα να κάνετε άλλες επιλογές από αυτές που θα πω εγώ και ο Θάνος. Ελάιζα Μπράιαν τι είχε στο φάντασή. Πάλι καλά, δεν με δάγκωσε ακόμη. Έτσι. Έγραψε όμως. Μέχρι να αποβληθεί, έγραψε. Έγραψε, ήταν πάρα πολύ καλός. Η αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος που της εφέστη ήταν μέχρι να αποβληθεί. Ναι. Μαζί με τον Οτούρου. Κοντά-κοντά. Και ο Μπομπουά είναι καλός. Είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι σε καλό φεγγάρι, αλλά είναι 36. Ναι, αλλά και για εκείνον το λέει η ψυχούλα του, πιστεύω. Το λέει. Έβαλε ένα τεράστιο τρίποντο στον ντέρμπι της πόλης. Και θα ξαναπώ ότι αυτό το ντέρμπι εφές μπορούσε να το πάρει. Υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη. Λάρκιν λέει up. Για μένα είναι goaltending. Υπάρχει παράβαση δηλαδή του Κεν Μπίρτς. Για μένα βγάζει την μπάλα ο Μπίρτς από το δικτάκι. Θα παίρνει για ένα πόντο μπροστά η εφές. Ναι, ναι, με ένα και 10 πριν το τέλος. Και πάει η διαφορά στους 4 με τρίποντο στην άλλη πλευρά, στο δευτερεύοντα εφηβιασμό του Γκούντουριτς. Ναι. Αμφιλεγόμενα πράγματα. Δεν το λες και πολύ δίκαιο. Αμφιλεγόμενα πράγματα, γιατί είναι ένα 5-0 ουσιαστικά σε μία φάση, σε μία σεκάντς. Είναι ένα μάτς πάντως, Στάνο, που αν του μπουν τα σουτ του Ολυμπιακού, έχει ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Είναι και οι δύο ομάδες έχουν πολύ επικίνδυνη περιφέρεια. Και η ΕΦΕΣ πρέπει να βάλει τα σουτ. Γιατί στο ντέρμπι είχε 6-30 τρίποντα. Ναι. Στο τέλος πάτησε τον γκάζ και κατάφερε να το κάνει ντέρμπι. Από πλην 14. 56, 70, 74 όλα. Υπάρχει παιχνίδι που έχει κάνει Θάνο και δεν έχει γίνει ντέρμπι στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι στοιχηματικά, αν το δεις, μπορείς να παίξεις και εσύ στο πάμεστοίχημα.gr αλλά και όλοι οι φίλοι. Το Φενέρμπαχτσε Ερυθρός Αστέρας. Διαφορά νίκης 1-5 πόντι. Μόνο αν είναι. Όποιο και αν κερδίσει, καταλάβατε τώρα. Μόνο αν είναι σε περιγραφή θα είναι σε όλο. Μα γι' αυτό το είπα. Το Φενέρμπαχτσε Ερυθρός Αστέρας. Ναι. Γι' αυτό το είπα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε στο fantasy. Λοιπόν, ναι. Ήρθε η ώρα να σε γλεντήσω. Πριν με πετσοκόψει η Ελμάρμπισι που το κάνει στο παρκέ, θα το κάνει και εδώ στο στούντιο. Τώρα τι γίνεται τώρα. Πριν με πετσοκόψει, με το νέο πάμε στοίχημα.gr, χτίζεις το στοίχημά σου ακριβώς όπως θέλεις, Ελένη. Έχεις αυτόματο και μερικό cash out και αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές. Αλλά φαντασιακές επιλογές μην ακούσεις, Θάνος Ολούκο, 100%. Είμαι στον πάτο της βαθμολογίας. Δεν κερδίζω ούτε με buzzer beater στο 61-60. Δεν κερδίζω ούτε έτσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας χαμός στο KingBet Fantasy. Έχουμε μέχρι στιγμής μέσα 2.435 ομάδες. Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες, γιατί κερδίζει ένα δώρο. Τεράστιο δώρο. Τεράστιο ταξίδι στο Final Four. Βελιγράδι, θα δούμε. Μάλλον λογικά Βελιγράδι. Θα μας γνωρίσει. Εσένα δηλαδή που θα είσαι εκεί. Και όλους τους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι είναι ένα δώρο που δεν το έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά δεδομένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το πάμε στοίχημα.gr και την KingBet και όλους όσους συμβάλλουν στο να υπάρχει αυτή η εκπομπή και να χαρίζει τέτοια πλούσια δώρα. Γαλαξίας, πριν πάμε στη ομάδα μας. Γαλαξίας δεν ξέρω, 2-2 έχει παραμείνει στην κορυφή. Νομίζω ότι ο Γαλαξίας υποκλίνεται στον Γαλαξία. Είναι η Real Madrid του Fantasy, δεν ξέρω τι γίνεται. Η Real Madrid. Αυτό δεν είναι καλό. Η περσινή Real Madrid, Τρίση. Μάλιστα. Έχει ξεχάσει να χάνει. Έχει δίκιο. Έχει ξεχάσει να χάνει. Έχει κάνει και αλλαγές. Παίρνει και πεναρό για προπονητή. Παίρνει 20 βαθμούς. Θα τη δούμε και μετά αναλυτικά. Κάνει χαμό ο Γαλαξίας. Απέχει τώρα νομίζω 15 βαθμούς από το δεύτερο. Ναι. Και έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα. Βέβαια η διάβολη εβδομάδα είναι μια πολύ τρίκη κατάσταση για το fantasy. Να βρεθεί εδώ ανάμεσά μας. Ναι, έχει βάλει τεράστια υποψηφιότητα να είναι εδώ ανάμεσά μας στο τέλος του μήνα. Μπας και μας πει και μας τίποτα, γιατί δεν μας βλέπω αλλά, καλά. Εντάξει, εμένα, ό,τι και να μου πει. Διαβολοβδομάδα να πούμε σημαίνει στο fantasy αλλαγές και μεσοβδόμαδα, έτσι. Ναι, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις τρίτες αγωνιστικές θα κάνουμε και θα κάνετε τις αλλαγές. Και με τους τραυματισμούς που θα κάνεις εσύ εδώ πέρα. Όχι, Παναγία μου, μην λέτε. Ναι, ας ελπίσουμε, γιατί τους έχει τραυματίσει όλους. Δεν έχει αφήσει και κανέναν όρθιο να παίξει. Δεύτερο γύρο. Η Ελμάρμπισι έγραψε 101,4. Δεν θέλω να πω πόσο έγραψε Σολουγιακός. Δεν θέλω να πω. Με πρόδωσε ο Τιάγκο Σπλίτερ, γιατί είχα πιστέψει στο διπλό μέσα στο Μιλάνο. Στις διαφορές. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Λεπτομέρειες ήταν αυτές. Και η πραγματικότητα είναι ότι ήταν καλή επιλογή. Και ο Πιέρ που δεν αγωνίστηκε καν. DNP, δεν ξέρω γιατί. Coach. Δεύτερη αγωνιστική που βάζει παίκτη, ο οποίος έχει DNP, δεν υπάρχει αυτό. Ναι, μία αποκουσέψει και μία αυτός. Στο 5 είχα τον Γιούρτσεβεν, στο 4 είχα τον Σάσα,
Στο 3 είχα τον Πιέρ, στο 2 είχα τον Μπράιντ. MVP, Σάσα Βεζένκοφ. Ναι, ναι, ναι. Και στον Άσο τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, έκτο παίκτη είχα τον Γιούλ. Πάμε να μου πεις εσύ όμως τώρα, γιατί τώρα ξεκινάει το καλό. Εντάξει. Εγώ αλλάζω την ομάδα μου, πάω σε ένα σύστημα λίγο. Τα αλλάζεις όλα. Ναι, πάω πάλι σε 2-1-2. Ναι. Δύο γκάρντ δηλαδή. Δεν σου βγήκε το σύστημα με τους ψηλούς. Δεν μου βγήκε, άστο, άστο. Και θα πάω στον DJ Shorts. Δύο αγωνιστικές χρειάστηκε για να το διαψεύσω. DJ Shorts είναι η πρώτη μου αλλαγή στα γκάρντ. Ναι. Τον βάζω μέσα. Συνεχίζω είτε με Kevin Panther είτε με Isaiah Cannon. Παίζει τη δεύτερη μέρα ο Panther, παίζει Τετάρτη. Ναι, το οποίο ναι. μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω στην πεντάδα τον Cannon και μετά, αν δεν πάει καλά ο Cannon, να τον αλλάξω με τον Panther για να πάρει όλους τους βαθμούς ο Kevin Panther. Μπρασδέικης παραμένει εκτός παίκτης, είναι η μόνη μου σωστή επιλογή στο φετινό φάντασι. Δεν γίνεται να μην τον στηρίξω. Ίγκνας Μπρασδέικης. Παρότι ναι. δεν παίζει καλά. Δεν έπαιξε καλά στο τελευταίο μάτς. Δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Όχι. Λουαού Καμπαρό δεν μπορώ να τον αλλάξω, παρότι δεν ήταν καλός κι αυτός. Αλλά δεν έχω τόσες αλλαγές, έτσι. Έχουμε 4 αλλαγές ναι. να κάνουμε. Στο 5, Μπολομπόι Κάπτεν. Πολλά rebound, πολύ πόντι, μοναδικό σέντερ για τον Ερυθρό Αστέρα. Παίζει με τη Φενέρ που είδαμε ότι δεν χρησιμοποιεί Μαριάνοβιτς. Έχεις ρίξει το κασέ σου. Ναι, τι να κάνω. Και σακώ. Δεν έχει μείνει φράγκο. Ναι, έχω πέσει στα 97,8 credits. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω. Δηλαδή, ξεκινάς από το 100 και στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει πέσει 97,8. Δηλαδή, θα τελειώσω τη σεζόν με 80. Πάμε για πλήν. Με 80 θα τελειώσω. Ναι, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Σακώ στο 5 παίζει με την Άλμπα, η Βιλερμπάν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον Σακώ, που έκανε και τρομερή εμφάνιση. MVP κι αυτός. Εγώ δεν έχω αλλάξει πολλά στην ομάδα μου. Προπονητής. Προπονητή πήρα ο Μπράντοβιτς. Τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, παίζει με την Μπάγερν, μέσα στο Βελιγράδι. Θεωρώ ότι πάμε για άσο. Εγώ ψάχνω, υπέρβαση τώρα, υπέρβαση ψάχνω. Λούκα Μπάγκη. Λούκα Μπάγκη. Με Ζάλγκυρης. Ζάλγκυρης, 6,4. Πάμφθηνος. Πρέπει κάτι να κάνω, δεν μπορώ έτσι. Πας σε φθηνές επιλογές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πιστεύω ότι πιο καλά θα βγουν αυτές παρά. Καλά, οι ακριβές είδαμε που μας πήγανε τώρα. Δεν πάει αλλιώς. Στο 5 θα κρατήσω τον Γιούρτσεβεν. 4 θα κρατήσω τον κάπτεν, Σάσα Βεζένκοφ. Έχω πάρει στο 3 τον Αμπρίνες, που έκανε πολύ καλό παιχνίδι την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι σουτέρ ρυθμού, οπότε μπορεί να ξανακάνει. Έχω αφήσει στο 2 τον Λάιζα Μπράιαντ, απλά δεν ξέρω. Ήταν σαν αυτό την προηγούμενη αγωνιστική που είχα κρατήσει τον Καμπάτσο. Ναι. Τον αλλάζω τον Καμπάτσο. Και τελικά παίζει και βγάζει και πόσα ναι, ναι, ναι. Γιατί, τι έγινε τελικά, έφεση. Εντάξει. Και έχω στον Άσο τον Φρανσίσκο, θα τον κρατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω και πολλές αλλαγές. Που παίζει η Ζαλγκύρης με την Βίρτους. Και αυτός πολύ κακός. Ναι. Στο σεφ. Ήταν κακός, αλλά πιστεύω ότι η κόντρα στη Βίρτους θα είναι καλύτερος, ναι. Και διατηρώ έκτο παίκτο Γιούλ. Τα υπόλοιπα όσα έχουν. Κάτι που μου έδωσε πολλούς πόντους στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν ο Ντάριο Μπριθουέλα που τον είχα στον πάγκο. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν αναπάντητος πρωταγωνιστής. Ναι, 17 πόντους νομίζω. Φοβερός. Έγραψε. Και εντάξει, ο Μπριθουέλα γενικά σε αυτή την Μπαρτσελόνα. X-Factor. Όποτε μπαίνει μέσα. Δίνει κάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Πόσο κοστίζει ο Ντάριο? Ντάριο Μπριθουέλα, μισό λεπτό να σου πω. Το λιγουρεύομαι, καταλαβαίνεις τώρα. 7 μονάδες. Μια χαρά. Για τον πάγκο είναι μια χαρά. Δεν τον λες και πολύ ακριβό, μια χαρά. Και κάνανε 7,7 έτσι. Για underdog. Που η Μπαρτσελόνα τώρα παίζει με Μονακό, έτσι. Μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο θα παίξει ο Μπριθουέλα. Ναι. Αλλά στα 2-3 λεπτά που μπορεί να του δώσει ο προπονητής στο Πεναρόγια. Κάτι θα δώσει και στην LMRBC. Θα δώσει κάτι στην LMRBC και νομίζω ότι θα κερδίσει και άλλα λεπτά στο παρκέ. Θα δούμε όλα αυτά. Ελπίζω να πάει λίγο καλύτερα για μένα γιατί δεν υπάρχει πάτο. Δηλαδή τώρα πλέον. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι, τώρα μιλάμε για πάτο. Εντάξει. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε φάνταση. Πλάκα κάνω. Εννοείται ότι το έχω ξαναζήσει. Εννοείται ότι δεν πιάνουμε ούτε βαλσαμωμένο πτηνό. Πρώτη φορά βλέπω ομάδα που χάνει να μην αλλάζει. Ναι, όχι, άλλαξε. Τώρα είσαι άδικη. Τα άλλαξε όλα. Εντάξει, το δίνω. Έχω αλλάξει την ομάδα μου, την έχω κάνει τώρα αλχημίες είναι αυτές. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές όμως άκλαυτες. Ναι. Νομίζω ότι φταίει το κουουουτσάρισμα, δεν φταίνει οι επιλογές. Δηλαδή ναι. Είμαι έτορε με σύνα των φτωχών. Λοιπόν. Φάνταση τέλος, από μένα τέλος. Από μένα κομμένο. Δεν ξαναβγαίνει σε αυτήν την εκπομπή το φάνταση. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση, Θάνο. Αλλά επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν μπορεί να αντέξει τόσο πόνο. Από την. Παστίλια για τον πόνο. Από την επόμενη αγωνιστική, θα έχουμε και κάτι ακόμα στο Above the Rim. Αυτό. Αυτό που είπες. Ναι, το αφήνουμε έτσι. Τώρα δεν θα. Έχουμε δώσει δώρα. Έχουμε δώσει δώρα απίστευτα. Θα δώσουμε δώρα απίστευτα. Μην τους δώσουμε στο πιάτο και το επόμενο δωράκι. Θυμίζουμε, Θάνο, ότι το μεγάλο δώρο είναι φυσικά το ταξίδι στο Final Four, αλλά θα υπάρχουν και μηνιαία δώρα. Για τους νικητές, στην Kingbet Fantasy, δημόσια λίγα, μπαίνετε και μας κάνετε πλάκα εμάς. Τώρα για τον Γαλαξία και για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Να ανταγωνιστείτε τους υπόλοιπους. Ναι. Λοιπόν, οπότε,
Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, 4-4. Καλή επιτυχία στο fantasy δεν θα σου ευχηθώ. Όχι, μου ευχηθείς. Μόνο στις ελληνικές ομάδες. Την προηγούμενη φορά που μου ευχήθηκες είδαμε τι έγινε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε στο γάμο σου και του χρόνου. Ελμαρμπισή, Ελένη Μαρκάτη. Θάνος ο Λούκος. 4-4 και πάμε για χαμό. Έτσι θα μ' αφήσεις. LeBron James ο Θοθόν.